Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα χρειαστούν ακόμα πολλή δουλειά, προσπάθεια αλλά και θυσίες, ιδιαίτερα το 1991 και το 1992, για να επιτύχουμε τον τελικό στόχο που είναι ο εξυγχρονισμός, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη διάρκεια ομιλιών του, τόσο κατά τα εγκαίνια της 55ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όσο και κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε η διοίκηση της έκθεσης. Η απεσταλμένη μας Αγγελική Αγγελοπούλου μας ενημερώνει. Τους στόχους και τις προοπτικές της εθνικής οικονομίας διέγραψε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με την ομιλία του απόψε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι για τη σημερινή τραγική κατάσταση της οικονομίας ευθύνεται η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία παρέδωσε, όπως είπε, άδεια ταμεία, δυσβάσταχτα χρέη και τεράστια ελλείμματα. Μας παρέδωσαν, είπε ο Πρωθυπουργός, μια παράλυτη οικονομία, ένα δημόσιο χρέος 15 τρισεκατομμυρίων δραχμών και μια διαβρωμένη από τον κομματισμό διοικητική μηχανή. Θα τραβήξουμε, συνέχισε, τον δρόμο που χαράξαμε αταλάντευτα μέχρι το τέλος. Εάν συμβιβαστούμε, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, θα αποτύχουμε. Θα τιμήσουμε το χρέος μας στον ελληνικό λαό στο ακέραιο με οποιοδήποτε κομματικό στόχο. Ζητούμε θυσίες, συνέχισε ο κύριος Μητσοτάκης, με τη βεβαιότητα της επιτυχίας. Το 1991 θα είναι κρίσιμο και δύσκολο έτος. Η εξυγίανση, είπε, και η σταθεροποίηση της οικονομίας είναι η έσχατη εθνική εφεδρεία. Η αντιπολίτευση, συνέχισε, δεν έχει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Τα δύο πρώτα χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός, θα είναι χρόνια προσπάθειας και υπομονής για να ακολουθήσουν δύο νέα χρόνια δημιουργίας και ανόδου. Απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό, ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε αυστηρό ωράριο, πολλή δουλειά, σύμπνοια, συνεργασία, θυσίες, κοινωνική στήριξη και τέλος για τους υπεραρίθμους εκτάκτους υπαλλήλους του δημοσίου. Το πρώτο δείγμα νοικοκυρέματος της χώρας, είπε, άρχισε τη φετινή χρονιά. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι τα ποσά από την ΕΟΚ να μην τα απορροφάει η κατανάλωση όπως γινόταν έως τώρα. Δεύτερος στόχος θα είναι η μείωση του πληθωρισμού και η ανάκαψη της οικονομίας, αφού η τωρινή διόγκωση του πληθωρισμού που έφτασε το 23% θα είναι προσωρινή και οφείλεται σε ένα μέρος στις διεθνείς συγκυρίες, κυρίως στην κρίση στον Περσικό κόλπο, από την οποία η ελληνική οικονομία με τις σημερινές τιμές του πετρελαίου επιβαρύνεται με ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και με την συνδρομή των εταίρων μας στην ΕΟΚ, χωρίς να καταφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως προέβλεπαν οι αντίπαλοι μας. Ανάπτυξη, τόνισε, χωρίς σταθεροποίηση δεν γίνεται. Και σταθεροποίηση χωρίς ανάπτυξη είναι θυσία χωρίς ελπίδα. Αναφερόμενος στο ασφαλιστικό πρόβλημα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης αποτελούν ριζική μορφή εξυγίανσης και δίνουν ανάσα ζωής, αφού ως τώρα τα ελλείμματά τους απορροφούν το 10% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Η μεταρρύθμιση, συνέχισε, θα συμπληρωθεί με θεσμικά μέτρα στην επόμενη διετία με στόχο την ενιαία εθνική βασική σύνταξη για όλους τους Έλληνες. Ο κύριος Μητσοτάκης, διαγράφοντας τις προοπτικές και τους στόχους της ελληνικής οικονομίας, τόνισε πως ο φετινός προϋπολογισμός θα είναι προϋπολογισμός νοικοκυρέματος. Θα απαλλαγεί, δηλαδή, είπε, ο Έλληνας φορολογούμενος από τις προβληματικές επιχειρήσεις και τα ελλείμματα και αν, συνέχισε, η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν εξυγχρονιστεί έως το 1993, θα κλείσει. Ακολούθως, θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Θα απελευθερωθούν οι κρατικές εμπορικές τράπεζες και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Θα ενισχυθούν οι παραγωγικές επενδύσεις. Επίσης, θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό ο εξυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιών, το μετρό της Αθήνας, οι χώροι στάθμευσης, το αεροδρόμιο των Σπάτων, η ζεύξη ρίου αντιρίου και η μεταφορά φυσικού αερίου από τη Σοβιετική Ένωση. Καταλήγω
Μητσότας ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση ακολουθεί ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης που συνδυάζεται με την απελευθέρωση της αγοράς, την πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας και τον εξυγχρονισμό των θεσμών και των δομών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης του 1992 και των διεθνών εξελίξεων. Για τις σημερινές ομιλίες του Πρωθυπουργού στα εγγένεια και το επίσημο δείπνο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης προδιάγραψε για τον ελληνικό λαό 3 χρόνια σκληρής λιτότητας, χωρίς καμία διέξοδο και χωρίς καμία προοπτική. Το γραφείο τύπου του Συνασπισμού της Αριστεράς σε ανακοίνωσή του επισημαίνει για την ομιλία του Πρωθυπουργού ότι προσπάθησε να εξοραίσει το χαρακτήρα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνησή του, καθώς και τις βαρύτατες συνέπειες που έχει για τους εργαζόμενους και την οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού, δήλωσε ότι στην ειλικρίνεια, ευθύτητα και σοβαρότητα των λόγων του Πρωθυπουργού προσπάθησαν να απαντήσουν το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός. Δεν τα κατάφεραν να απαντήσουν. Γιατί η πολιτική, η οικονομική κατάσταση της χώρας, που είναι έτσι όπως την περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, υπαγορεύει έναν άλλο πολιτικό λόγο για την αντιπολίτευση. Το λόγο της ευθύνης που δεν φαίνεται να διαθέτει. Το πρωί, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη μοναστική πολιτεία του Άθο για να ενημερωθεί σχετικά με τις μεγάλες καταστροφές από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων, μετά την επίσκεψή του, ότι η πολιτεία θα κάνει στο ακέραιο το χρέος της για να επανορθώσει τις ζημιές στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και να προχωρήσει η αναδάσωση. Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη της νέας Αμερικανοσοβιετικής διάσκεψης κορυφής στο Ελσίνκι της Φιλανδίας. Οι πρόεδροι George Bush και Μιχαήλ Γκορμπατσόφ τώρα αναπαύονται εν ώψη της αυριανής συνάντησής τους, που θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, αλλά και για το μέλλον του πλανήτη μας. Πρώτος έφτασε στο Ελσίνκι ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush. Όπως είπε, θα μπορούσε να δεχτεί την αποστολή στη Σοβιετική Ένωση υπερσύγχρονης τεχνολογίας για τη βιομηχανία του πετρελαίου της, με αντάλλαγμα μεγάλες ποσότητες σοβιετικού αργού πετρελαίου. Τέτοια ανταλλαγή θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες και των δύο χωρών. Ο Σοβιετικός πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έφτασε στην πρωτεύουσα της Φιλανδίας το απόγευμα. Όπως είπε, είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον κύριο Μπους για το καλό του πλανήτη μας και για να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλοι κίνδυνοι. Και οι δύο συμφώνησαν ότι η συνάντησή τους θα ανοίξει νέα εποχή για την παγκόσμια ειρήνη. Ο πρόεδρος του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, με μήνυμά του που διαβάστηκε από την τηλεόραση της Βαγδάτης, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση είναι μάτιο να προσδοκούν ότι θα επανέλθει στο Κουβέιτ η κατάσταση που υπήρχε πριν από τις 2 Αυγούστου, όταν τα Ιρακινά στρατεύματα εισέβαλαν στο Εμμυράτο. Ο Σαντάμ Χουσέιν κάλεσε τους κυρίους Μπους και Γκορμπατσόφ να κάνουν το ανθρωπιστικό καθήκον τους για να αποφευθεί σύραξη στον Περσικό κόλπο. Στη Ρώμη, οι Υπουργοί Οικονομικών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συμφώνησαν ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει περίοδο οικονομικών δυσκολιών λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ΕΟΚ, Ευθύμιος Χριστοδούλου. Στο Κουβέιτ, οι Νορβηγοί και Σουηδοί διπλωμάτες έκλεισαν τις πρεσβείες τους και αναχώρησαν για τη Βαγδάτη. Όπως είπαν, έφυγαν από το κατεχόμενο Εμμυράτο γιατί οι συνθήκες που επικρατούν εκεί είναι αφόρητες και όχι γιατί αναγνωρίζουν τη νέα κατάσταση. Το Ιράκ έχει κόψει το ηλεκτρικό και το νερό στις ξένες πρεσβείες και τις έχει περικυκλώσει με στρατό και άρματα μάχης. Στην Αλεξάνδρεια, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ είπε στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών James Baker ότι η χώρα του σχεδιάζει να στείλει περισσότερο στρατό στη Σαουδική Αραβία για να την υποστηρίξει σε περίπτωση επίθεσης του Ιράκ. Ο οικονομικός αποκλεισμός του Ιράκ συνεχίστηκε και σήμερα, αλλά η κατάσταση των ξένων που το έχουν εγκαταλείψει είναι τραγική. Η Ινδία ζήτησε από τη Δύση να επιτρέψει την αποστολή έκτακτης βοήθειας σε τρόφιμα και φάρμακα, ιδιαίτερα για τα παιδιά που υποφέρουν. Στους καταβλισμούς που έχουν δημιουργηθεί στα σύνορα της Ιορδανίας με το Ιράκ, εκδηλώθηκαν σήμερα κρούσματα χολέρας. Σε αυτούς τους καταβλισμούς ζουν παγιδευμένοι 100.000 Ασιάτες κάτω από άθλιες συνθήκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στον Περσικό κόλπο άλλα 5 πολεμικά πλοία. Η παρουσία δεκάδων ναυτικών μονάδων στον Περσικό είναι εντυπωσιακή. Επιβλέπουν την πιστή εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για οικονομικό αποκλεισμό του Ιράκ. Στην Τουρκία, ο πρόεδρος Τουρκού Τοζάλ προειδοποίησε το λαό ότι είναι αδύνατο να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή του Περσικού χωρίς θυσίες. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που έχει σύνορα με το Ιράκ.
Το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό ως κύριο συστατικό του χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας διατηρεί η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος στις θέσεις της για το 13ο συνέδριο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Γίνεται επίσης αναφορά περιφραστικά στην κοσμοθεωρία του Μαρξισμού-Λενινισμού. Στις θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής για το συνέδριο αναφέρεται ότι οι δυνάμεις του σοσιαλισμού εξακολουθούν να βρίσκονται σε σύγκρουση με τον υπεριαλισμό. Η Κεντρική Επιτροπή αναφέρεται ακόμα στην προσάρτηση του Κουβέιτ στο Ιράκ, την οποία επικρίνει. Επίσης αναφέρεται στη συμμετοχή μας στην ΕΟΚ, την οποία αποδέχεται επειδή προσφέρεται για πιο ενεργητική συμμετοχή μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα για το σκάνδαλο Κοσκοτά, τα οποία και κατονόμασε στον ανακριτή, απέδωσε σήμερα κατά τη διάρκεια της τετράωρης απολογίας του ο πρώην Υπουργός Γεώργιος Πέτσος, κατηγορούμενος και αυτός στο ίδιο σκάνδαλο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Γιώργος Πέτσος κατέθεσε στον ειδικό ανακριτή Σπύρο Σπύρου ότι με τον Γιώργο Κοσκοτά συναντήθηκε για πρώτη φορά μετά από ραντεβού που έκλεισε η ιδιαίτερα γραμματεύς του τότε Πρωθυπουργού Αγγέλα Κοκόλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Πέτσος υποστήριξε επίσης ότι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του τότε Πρωθυπουργού Αντώνης Λιβάνης του επέδειξε με έντονο τρόπο να σταματήσει το διαχειριστικό έλεγχο που έκανε το 1988 στις εγκαταστάσεις Κοσκοτά στην Παλίνη. Ο Γιώργος Πέτσος αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, υπέβαλε υπόμνημα 90 σελίδων και θα συνεχίσει την απολογία του την Παρασκευή. Στη Σοβιετική Ένωση ετοιμάζονται να αλλάξουν το όνομα της χώρας. Το πιο εκπληκτικό όμως είναι ότι σχεδιάζουν να αντικαταστήσουν τη λέξη σοσιαλιστική με τη λέξη κυρίαρχη. Έτσι, αντί να λέγεται Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, στο μέλλον θα λέγεται Ένωση Κυρίαρχων Σοβιετικών Δημοκρατιών. Στη Σοβιετική Ένωση παρατηρείται αυτή την εποχή μεγάλη έλλειψη στο ψωμί. Τα ράφια στα αρτοπία είναι σχεδόν άδεια. Ο Σοβιετικός Πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έχει πει πρόσφατα ότι αν δεν ληφθούν επειγόντως δραστικά μέτρα, η χώρα θα καταρρεύσει οικονομικά. Στο Λίβανο συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις και οι Παλαιστίνοι που υποστηρίζουν τον πρόεδρο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιασέρ Αραφάτ, διακήρυξαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα έως ότου εγκαταλείψουν τον Νότο οι οπαδοί του Αμπού Νιντάλ. Ένα άτομο σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε προωθητικό πύραυλο Titan 4. Το ατύχημα έγινε στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Αυτοί οι πύραυλοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα από την NASA στις διαστημικές αποστολές. Το νησί Έλλης, όπου έφταναν οι μετανάστες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετατράπηκε σε μουσείο. Ξοδεύτηκαν 156 εκατομμύρια δολάρια για αυτό το σκοπό, αλλά όπως πιστεύουν οι υπεύθυνοι, εκατομμύρια ξένοι θα το επισκέφτονται κάθε χρόνο για να θυμηθούν αυτούς που με κάθε μέσο όρο 5.000 την ημέρα μετανάστευσαν στον νέο κόσμο. Στα αθλητικά, για το κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, ο Πανιόνιος νίκησε τον Εθνικό Αστέρα με 4-0. Ο πρωταθλητής της ελεύθερης πάλης στα 68 κιλά Γιώργος Αθανασιάδης πήρε το αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Τόκιο. Στον τελικό έχασε στα σημεία από το σοβιετικό Φάντσεφ. Στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Αγγλίας, η κάτοχος του τίτλου Λίβερπουλ νίκησε εκτός έδρας στην Wimbledon με 2-1. Προηγείται πάντα στη βαθμολογία με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες. Στην Ισπανία, στην πρώτη αγωνιστική, η πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης έχασε εκτός έδρας από τη Σεβίλη με 2-0. Στη Δυτική Γερμανία, ο Ρόλαντ Βόλφαρτ ήταν ο καλύτερος παίκτης της Μπάγερ Μονάχου και την οδήγησε σε νίκη με 4-0 εναντίον της Καϊζερσλάουτερν. Πέτυχε μάλιστα και ένα γκολ στο 43ο λεπτό. Τα άλλα γκολ των Βαβαρών τα πέτυχαν οι Ντόρφνερ, Στρούτζ και Χότιτς. Η Μπάγερ προηγείται στη βαθμολογία με 8 βαθμούς σε 5 αγώνες. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο αυριανός αγώνας για το Grand Prix Formula 1 στη Μόντσα της Ιταλίας. Σήμερα ο Βραζιλιάνος Άιρτον Σένα νίκησε τον Γάλλο Αλέν Πρόστ και θα ξεκινήσει στην πρώτη θέση. Ο Σένα αγωνίζεται με McLaren Honda. Το μεγάλο αγώνα θα το μεταδίσει σε απευθεία σύνδεση η ΕΤ1 στις 3:45 το απόγευμα. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, είναι όμως πιθανό και να βρέξει. Ο Ανδρέας Λαζάνης στην πρόγνωση του καιρού. Ήλιον θα έχουμε αρχικά σήμερα σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αλλά τις θερμές ώρες ημέρας στα βόρεια περιοδικά θα συννεφιάσει και είναι πιθανό να βρέξει κατά τόπους ή να εκδοθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 14 μέχρι 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά παιδινά από 18 μέχρι 31 και στα νησιά από 21 μέχρι 27 βαθμούς. Οι ανεμοί θα πνέουν σε όλη τη χώρα, βόρειο-βόρειο-δυτική μέτρη και στο νότιο Αιγαίο αργότερα θα γίνουν κατά τόπους ισχυροί με ένταση μέχρι έξι ποφόρ.
Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο του 24ωρου. Αύριο η ΕΤ δεν θα μεταδώσει κανένα δελτίο ειδήσεων, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν επίσκεψη εργασίας, επειδή δεν τους έχουν καταβληθεί δεδουλευμένες Κυριακές και αργίες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τώρα τη συνέχεια της ταινίας. Από εμάς, καλή σας νύχτα και χαρούμενη Κυριακή.